Σύμφωνοι. Επειδή είχαμε χθες τη συμφωνία, δεν θέλω να μπούμε στις λεπτομέρειες, γιατί και ακόμα οι πολλές λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές. Μόλις πάρουμε και τα κείμενα και εμείς οι συντάκτες θα πληροφορηθούμε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Θέλω όμως να ρωτήσω πολιτικά, εάν συμπυκνώνεται αυτός ο πολιτικός χρόνος από τη μέσα Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, θα αντέξει η κυβέρνηση να περάσει και το ασφαλιστικό και την φορολόγηση των αγροτών και την κατακλίδα για τα κόκκινα δάνεια της πρώτης κατοικίας, τα καταναλωτικά και τα μικρά επιχειρηματικά? Η κυβέρνηση θα αντέξει να τα περάσει αυτά. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστά τα σε γενικές γραμμές γνωστές οι προθέσεις κυβέρνησης από τότε, από τον Αύγουστο, και το τι ακριβώς έπρεπε να κάνει. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα, έτσι όπως θα διαμορφωθούν, θα περάσουν. Κύριε Υπουργέ, στον αντίποδο όλων αυτών που περιέχουν τα νομοθετήματα με τα κομμάτια της συμφωνίας, δεν υπάρχει κανένας που να αμφισβητεί ότι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι ξένες επενδύσεις. Και ξέρουμε ότι ασχολείστε με αυτό. Πήγατε, νομίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο. Είχατε πάει στο Ιράν. Πήγαμε στο Ιράν για να διερευνήσουμε λίγο. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ποιο είναι το κλίμα? Είχαμε προημερών εκπροσώπους ξένων επιμελητηρίων, διμερών διακρατικών επιμελητηρίων, οι οποίοι λέγανε υπάρχει μια δυναμική, υπάρχει ένα κλίμα αναμονής, υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά ακόμα υπάρχει αυτό που λένε country risk, ο κίνδυνος της χώρας. Ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές θεσμικές αβεβαιότητες, στρεβλώσεις που παραμένουν και περιμένουν. Καταρχάς, οι επενδυτές δεν σκέφτονται όπως οι πολιτικοί. Αυτά που είπατε είναι σωστά, είναι απόψεις πολιτικών και οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη το country risk, δηλαδή τον κίνδυνο της χώρας, όπως και διάφορα άλλα στοιχεία, αλλά στη τελική ανάλυση αυτοί αποφασίζουν με τα δικά τους κριτήρια. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε στο εξωτερικό και το κάνουμε με έναν τρόπο αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τον παρελθόν, θα σας πω και ποιος είναι αυτός εδώ ο τρόπος, είναι το να δώσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες προσφέρονται στη χώρα, έχοντας υπόψη τα δεδομένα της χώρας. Τα δεδομένα της χώρας τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Τις ευκαιρίες της χώρας μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλά όσο έπρεπε να γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν κινούμαστε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής η οποία ενδιαφέρεται για δύο πράγματα, τόσο να ενημερώσει γενικά τους επενδυτές, κάτι το οποίο το κάνουμε, όσο και ειδικότερα να προσεγγίσουμε τους επενδυτές εκείνους, δηλαδή σε επίπεδο επιχείρησης, που έχουν εκφράσει ένα ενδιαφέρον για τη χώρα. Με το σκεπτικό αυτό περπατούμε με τη Γαλλία, όπως θυμάστε είχε έρθει ο πρόεδρος Ολάν και δημιουργήθηκε μια επιτροπή εδώ με έναν εκπρόσωπο Γάλλο και από εμάς έτυχε να τοποθετηθώ εγώ ως εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης. Προχωρούμε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ο γαλλικός ΣΕΒ σε λίγες μέρες θα συγκεντρωθεί, εκπρόσωποι μάλλον του γαλλικού ΣΕΒ που σκέφτονται την Ελλάδα, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, θα συγκεντρωθούν στο Παρίσι έτσι ώστε να γίνει μια λίστα επιχειρήσεων που έχουν έχουν δείξει ή θέλουν να δείξουν ή ενδιαφέρονται σε γενικές γραμμές για την Ελλάδα. Εμείς θα επισκεφτούμε τη Γαλλία τον Γενάρη. Ήδη υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση όλου αυτού του θέματος από όλα τα Υπουργεία και τον Γενάρη μαζί με τα όσα γίνονταν, εκείνο που θα κάνουμε θα είναι να προσεγγίσουμε τις όποιες επιχειρήσεις εκδηλώσουν ενδιαφέρον σύμφωνα με αυτά τα οποία θα συγκεντρωθούν, έτσι ώστε να τις πάρουμε μία-μία και να τις καθοδηγήσουμε στην Ελλάδα για να επενδύσουμε. Τώρα, να το δούμε λίγο κλαδικά, κύριε Υπουργέ. Πέρα από τον τουρισμό, πού αλλού υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι ακόμα και Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην χώρα μας και να επενδύσουν? Και να συμπληρώσω αυτό που λέει ο συνάδελφος και στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Υπάρχει ένα υλικό εκεί. Συγκεντρώνει ενδιαφέρον και ποιοι? Για το θέμα σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτό, καθώς υπάρχουν άλλοι φορείς που ασχολούνται και επικουρικά όπου χρειαστεί θα ασχοληθούμε. Όχι, απ' έξω προσπαθούμε να προσεγγίσουμε. Ναι, απ' έξω. Έτσι κι αλλιώς η αποκρατικοποίηση είναι ένα άλλο ντοσιέ το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον, για το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Εμείς ενδιαφερόμαστε για το εξής. Εμείς ενδιαφερόμαστε για ξένους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του τουρισμού, σαφώς στον χώρο της ενέργειας και στον χώρο της βιομηχανίας.
Αυτή είναι η στρατηγική μας. Σε ό,τι αφορά το χώρο της βιομηχανίας, εκεί πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να απορροφήσει ξένες επενδύσεις. Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης βιομηχανικών μονάδων σε όλους τους κλάδους, μπορώ να σας πω, αρκεί να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στρατηγική ανά κλάδο. Ναι. Ως εκ τούτου το ενδιαφέρον μας προσδιορίζεται εκεί. Δεν μιλάμε, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ανταλλακτικών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσετε ότι ο μεγαλύτερος όγκος του παγκόσμιου εμπορίου είναι όγκος ανταλλακτικών και διάμεσων προϊόντων και όχι πια τελικών προϊόντων. Και εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ναι. Έχετε ρίξει κάτι ιδέες που μας έχουν εντυπωσιάσει πριν από κάποιο δίμηνο, νομίζω, για το νησί, το ελληνικό Νταβός. Και προχθές κάνατε μια πρόταση για ένα μεγάλο τουριστικό γεγονός, ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός που θα μπορούσε να... να αποτελέσει έναν μηχανισμό διαφημιστικό, σχετικά φθηνό και πολύ αποδοτικό. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει σε κάθε μας πράξη. Και αυτό προτάθηκε στην κυρία Κουντούρα, το έχουμε συζητήσει, βέβαια την πρωτοβουλία την αναλάβει η κυρία Κουντούρα σε ό,τι αφορά αυτό το καινούργιο διαφημιστικό τρίκ που προτείναμε. Ως ιδέα της άρεσε και από εκεί πέρα εμείς θα βοηθήσουμε στο βαθμό που μας ζητηθεί, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η συγκεκριμένη αυτή διαφημιστική καμπάνια, η οποία έτσι όπως προτάθηκε δεν θα μας βγει και ακριβά σε όρους τιμών, έτσι, σε όρους ότι έχουμε να πληρώσει. Να πληρώσουμε. Σε γενικές γραμμές και το νησί το οποίο προτείναμε είναι μια πρωτότυπη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία όμως κινείται πάλι σε μια άλλη λογική έξω από τις λογικές που έχουμε, σύμφωνα με τις οποίες κάνουμε το οτιδήποτε μπορεί να περάσει είτε μέσω νέου ΕΣΠΑ είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό το νησί, όπως δήλωσε από την πρώτη στιγμή στη Βουλή, θα κτιστεί σύμφωνα με μια άλλη λογική, όπου κρατικός προϋπολογισμός και νέο ΕΣΠΑ δεν θα έχουν την παραμικρή συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που χρειάζονται. Αυτό το είπατε και έμεινε εκεί, έχει γίνει κάτι παραπάνω? Όχι, δεν το είπαμε και έμεινε. Υπήρχε μια αρχική πρόταση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κινούμαστε και συγκεντρώνουμε και άλλες προτάσεις. Ξέρετε, αυτός ο πλούτος των προτάσεων μας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Είχαμε μια προμελέτη στα χέρια μας, κάποιες ιδέες, αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται μια συστηματική δουλειά για να περπατήσει ένα τέτοιο έργο. Η συστηματική δουλειά αφορά τόσο το σκέλος της χρηματοδότησης έτσι όπως το θέλουμε, όσο και το σκέλος της υλοποίησης του έργου, με την έννοια ότι ακούγονται πολύ ωραίες ιδέες, οι οποίες μπορούν να δώσουν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει λόγος για βιασύνη, ναι, σε θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα καινοτόμα και εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Διαβάζοντας και λαμβάνοντας εδώ την ανταπόκριση από τους φίλους που μας παρακολουθούν, φίλες και φίλους, ποιοι τομείς βλέπετε εσείς ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό? Είπατε για παράδειγμα χαρακτηριστικά το θέμα της κατασκευής ανταλλακτικών. Πού αλλού, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν καταρτιστεί είτε προγραμματίζουν κάποιες κινήσεις για να δουν αν μπορούν να συμπέσουν αυτές οι συνέργειες. Εμείς εκείνο που επιδιώκουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το να δώσουμε πληροφορίες για τη χώρα, σύμφωνα με τις οποίες κάθε ξένος επενδυτής να μπορεί να επενδύσει εκεί όπου θέλει και μπορεί οποιοδήποτε να επενδύσει παντού. Δεν υπάρχει, τώρα δεν θα σας μπλέξω με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, αλλά η έννοια που ακούγεται να επενδύσουμε εκεί όπου έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα είναι σωστή μεν, αλλά υπάρχει το λεγόμενο δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο το δημιουργούμε οι ίδιοι μας. Και θα μου πει κάποιος, μπορούμε να επενδύσουμε στην νανοτεχνολογία, παραδείγματος χάρη. Μπορώ να σας πω, έχουμε επιχείρηση στην Ελλάδα που εξάγει νανοτεχνολογία στην Ιαπωνία, η οποία είναι η μητέρα της νανοτεχνολογίας. Έχουμε μονάδες, επιχειρήσεις μονάδες, ενός μικρού, ενός μεσαίου μεγέθους. Αυτές είναι οι δυνατότητες της χώρας μας, οι οποίες εξάγουν υλικά και προϊόντα σε χώρες που θεωρούνται αρχηγικές και ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι σε αυτές τις χώρες θα υπήρχαν ελληνικές εξαγωγές. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνουν όλες οι χώρες. Ως εκ τούτου, εμάς εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δείξουμε στους όποιους επενδυτές ότι αυτή η χώρα έχει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο, που είναι ένα τρομακτικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όποιον κλάδο επιθυμούν. Αυτοί γνωρίζουν τη στρατηγική
την οποία θα ακολουθήσουν έτσι ώστε μια επένδυση να είναι βιώσιμη. Κύριε Υπουργέ. Και θεωρητικά και στην πράξη, προσέξτε αυτό που θα σας πω, είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Και θεωρητικά, με το θεωρητικό ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια. Και στην πράξη που ασχολούμαι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και με έρευνες και με εμπειρικές μελέτες. Όποιος θέλει να επενδύσει, όπου θέλει να επενδύσει, μπορεί να επενδύσει, πια, αρκεί να κάνει κάποια πράγματα που παλαιότερα ήταν δύσκολο να γίνουν. Τώρα είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Ως εκ τούτου, χώροι αποκλεισμού δεν υπάρχουν. Απλά και μόνο υπάρχουν κάποιοι χώροι που είναι πιο αβανταδόρικοι και κάποιοι άλλοι χώροι που είναι λιγότερο αβανταδόρικοι. Εμάς μας ενδιαφέρει να προτάξουμε τις ευκαιρίες αυτές εδώ της χώρας και να δείξουμε τις δυνατότητες επενδυτικές που έχει ένας ξένος και ένας εγχώριος επενδυτής. Μια τελευταία ερώτηση. Προχθές εξέδωσε μια μελέτη το Τμήμα Οικονομικών Μελετών της Εθνικής Τράπεζας που λέει ότι υπάρχει ένας κρυμμένος επενδυτικός πλούτος στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Ένα-δύο δις, ας πούμε, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια υπεραξία από μια επενδυτική άνοιξη και αξιοποίηση του τομέα αυτού στην Ελλάδα. Αυτό θα ενδιέφερε την εξωστρέφεια της δουλειάς που κάνετε. Αυτό βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος, μπορώ να σας πω, και είναι ένας τομέας ο οποίος προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σαφώς βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος, μιας που τα τρόφιμα είναι μια κυρίαρχη εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας και γι' αυτό μεθοδεύουμε και πάρα πολλά πράγματα και σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές. Αλλά πέρα από αυτόν τον χώρο, όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει να στρέψουμε την προσοχή των επενδυτών σε χώρους οι οποίοι παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης και που τώρα, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε μια κατάσταση ύπνου, θα μπορούσα να πω, καθώς δεν δείξαμε στο παρελθόν, δεν δώσαμε εκείνες εκεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα σε κάποιους κλάδους που είναι αδύνατοι και μπορούν να δυναμώσουν. Όλα μας ενδιαφέρουν, όπως σας είπα, και σαφώς εκ μη του δόρατος είναι αυτοί οι χώροι που ήδη παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι που πρέπει να αναδείξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Καλό Σάββατο, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Εμείς, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι θα ταξιδέψουμε αμέσως μετά νοερά στην Λάριμνα, την υπέροχη Λάριμνα, που φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια ένα υπέροχο έργο.